Γεια σας κορίτσια, σήμερα θα κάνουμε, σε αυτό το βίντεο θα σας κάνω ένα review και ένα demo για αυτές τις δύο μάσκαρες της Maybelline, η οποία η πρώτη είναι η Colossal Volume Express και η άλλη είναι η Colossal Go Extreme. Νομίζω και οι δύο είναι στα... Όχι, δεν είναι ίδια τα ml. Αυτή είναι 10,7 ml και αυτή είναι στα 9,5. Τα βουτσάκια τους τώρα, η Volume Express έχει αυτό εδώ το βουτσάκι. Και δεν, όπως κάποιες Maybelline μάσκαρες, κουνιέται το βουτσάκι τους, αυτό εδώ δεν κουνιέται όπως βλέπετε. Και η άλλη λοιπόν, έχει αυτό το βουτσάκι, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από το άλλο και σε αυτό δεν κουνιέται το βουτσάκι. Λοιπόν, σε αυτό το μάτι θα βάλω την Go Extreme και στο άλλο θα βάλω την Volume Express για να δείτε διαφορές. Το αποτέλεσμα. Η Smoky Eyes ήταν από εδώ, η Go Extreme είναι από αυτή την πλευρά. Βλέπετε ότι η Smoky δεν κάνει, τουλάχιστον στις δικές μου βλεφαρίδες, δεν δίνει κάτι το ιδιαίτερο, δίνει λίγο μήκος και λίγο όγκο. Η Go Extreme για μένα προσωπικά είναι καλύτερη, γιατί δίνει και περισσότερο μήκος και περισσότερο όγκο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και από τις αγαπημένες μου μάσκαρες, γιατί έχω χρησιμοποιήσει πολύ καλύτερες που δίνουν πιο πολύ μήκος και πιο πολύ όγκο. Και συνήθως όταν είναι ρίχνο το βουρτσάκι με βολεύει περισσότερο. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ωραία μάσκαρα. Έχουν ίδια τιμή. Τι άλλο να σας πω. Αυτή, όπως σας είπα και προηγουμένως, έχει λιγότερη ποσότητα μέσα, στα 9,5 ml, ενώ αυτή είναι 10,7, αλλά αυτήν δεν θα την ξαναέπαιρνα, εκτός αν σας αρέσει κάτι το οποίο είναι έτσι πιο απλό, καθημερινό, να βάλετε λίγη μάσκαρα, να φαίνεται λίγη διαφορά, γιατί δεν σας αρέσει το έντονο look στις βλεφαρίδες σας, αυτή μπορεί να σας βολέψει.
Εμένα επειδή μου αρέσει να φαίνονται έτσι μεγάλες και πυκνές οι βλεφαρίδες, από αυτές τις δύο θα προτιμούσα την Go Extreme. Αφήστε μου τα σχόλιά σας για το ποια θεωρείτε καλύτερη από αυτές τις δύο, ποια σας αρέσει περισσότερο τέλος πάντων, ή γενικά για άλλες μάσκαρες που έχετε χρησιμοποιήσει και ποια θα μου προτείνατε να δοκιμάσω την επόμενη φορά και να σας κάνω και αντίστοιχο review. Λοιπόν, θα σας ξαναδείξω και τα δύο μαζί και βλέπετε και τη διαφορά και στα μπουκαλάκια τους. Αυτά λοιπόν από μένα. Γεια σας!